έχετε παρατηρήσει ότι δεν βρισκόμαστε στο στούντιο στην Κρήτη. Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Λοιπόν, όσον αφορά την όλη φάση με την Αθήνα, είχα κάνει και ένα βίντεο που εξηγούσα ότι μπορεί να μετακομίσω Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε πώς έχει φάση. Λοιπόν, όχι, δεν θα ακούσετε πώς έχει φάση, θα σας την πω εγώ και όχι ότι πας από την Αθήνα. Αυτό εδώ είναι το στούντιο στην Κρήτη. Το έχετε συνηθίσει, το έχετε δει σε πολλά βίντεο, bla bla bla. Τώρα είμαι πίσω στην Κρήτη. Τα πράγματα εδώ και το στούντιο όπως είναι, μένει όπως είναι. Αυτό σας το λέω σε περίπτωση που μπερδευτείτε στο μέλλον και με βλέπετε να είμαι εδώ είτε στην Αθήνα. Γενικά, να ξέρετε ότι θα είμαι και στα δύο μέρη, όχι ταυτόχρονα, όχι πανταχού παρών. Το ενδεχόμενο για Αθήνα δεν είναι ακόμα σε κλειδωμένο. Μετακόμιση φουλ, οπότε θα έχω το στούντιο με εδώ όπως είναι. Καταλάβατε. Πρώτα φροντίστε έτσι. Θα είμαι με το ένα πόδι στην Αθήνα, μπαμ, και με το άλλο πόδι, που μπαμ, συνεχίζουμε. Πώς κάνανε colonizing οι Ισπανοί παλιότερα και πηγαίνουν και κατακτούσαν κυρίες περιοχές. Θέλω να φανταστείτε τη φάση με την Αθήνα κάτι σαν colonizing. Στα ελληνικά, πώς είναι το colonizing. Απικιοκράτηση καινούργιας περιοχής. Το μέρος εδώ εξυπηρετεί το να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου όσο ανεβαίνω Αθήνα. Εδώ μέσα υπάρχει ένας λεπαβλήτο. We are in the wilderness. In here lives a wild. Καφέ! Το φράγκι! Αυτό μαζί με το λεπαβλήτο στην Αθήνα. ATS. Make a spin. Ο λόγος για να κάνεις καινούριο στούντιο, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ούτε ξέρω εγώ να έχω ένα μέρος, ούτε τίποτα. Ήταν απλά. Καινούριο σπίτι, άρα κίνητρο για καινούριες ορυγγίες. Όπα. Σύντομη διακοπή να σας ανακοινώσω κάτι. Σας αναφέρω τα giveaways με την Ενέμπα. Ο πιο απλός τρόπος να πάρεις μέρος. Λοιπόν, η Ενέμπα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα site που μπορείς να βρεις παιχνίδια, δωροκάρτες, πολλούς παιχνιδιών, Xbox, PSN, Nintendo και λογισμικά. Εδώ βλέπουμε υπάρχει το Sniper Elite 5. Κυκλοφόρησε. Πάρτε το φθηνά! 38 ευρώ από 44,9. Και φυσικά με το promo code CAFRO έχει 3% CAFRO. Κάθε φορά που λέω 3% για promo code, το IQ μου μειώνεται κατά 3%. Αυτή τη στιγμή είμαι στο μείον 200. Γενικά στην Ενέμπα μπορείς να βρεις από δωροκάρτες στη μέχρι Riot Points, τα πάντα. Για να πάρεις μέρος στο giveaway που κάνουμε στο SNM, πατάς και το link στην περιγραφή. Απλά κάνεις like αυτό το βίντεο και αφήνεις ένα comment. Αυτό είναι όλα. Συνεχίζουμε στο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα unboxάρουμε και θα στήσουμε πράγματα που μας έχει στείλει η Genesis. Ό,τι έχω πάρει μέχρι στιγμής από αυτήν την εταιρεία που είχα και παλιότερα μια καρέκλα. Δεν σπάει δε χαλάει, είναι Genesis και γαμάει. Είναι κάτω. Έχουμε μια καρέκλα. Threat 600 RGB Gaming Chair, η οποία έχει πάνω φωτάκια. Tilt up το 150 degrees, σηκώνει 150 κιλά καφρογκέμπερ μπορεί να σηκώσει. Λέει σε φάση μάλλον και 150 κιλά να φάσει κάποια στιγμή. Σηκώνει ρε παλάκι. Μου στέλνει λοιπόν άλλο ένα πακέτο με πράγματα, το οποίο αυτό δεν άντεξε και το άνοιξα από πριν γιατί ήθελα να δω τι είναι. Είναι μια τσάντα, tactical. Για να δούμε. Ουφ, μάτσι, make a spin. Purple. Yeah. Νομίζω ο λόγος που σου στείλανε αυτή την τσάντα είναι για να μπορέσουν να χωρέσουν αυτά εδώ. Για να το με χωρέσουν. Όχι, τώρα μην τα δείχνει. La grande precatéri να με έχει κορεσκάτο. Ρούλο του μάτρια στα μου η γραν. Πλάτα, οπλό μου. Καλιάδα, καβρόν. Μου έχουν στείλει ένα πολύ ωραίο σετ. Πολύ ωραία χαρτιά. Ωραίο. Περιφερειακά. Έχουμε λοιπόν τα Helium 300 BT που σημαίνει ότι είναι Bluetooth με εννοείται RGB. Σα είπα ότι ναι, τα πάντα είναι RGB εδώ μέσα και δεν μας νοιάζει γιατί είμαστε καγκούλοι. Σημαντικότατο για τα streams. Έχει βαλτσάκι. Ναι, αυτό. Radium 600 Studio Microphone. Παίζει να είναι ένα DMF. Λίγο ωραίο το βαλτσάκι, τα καλύτερα. Ωραίο το βαλτσάκι σου, παιδί μου. Ποιος να είναι άραγε. Είμαι έτοιμος να κάνω το deal του αιώνα. Εδώ μέσα έχει μικροτσίπ από την Κίνα. Ναι, αλλά πέντε. Μην το βλέπετε αυτό έτσι. Εδώ μέσα έχουμε γέννηση ενό νέου ιού που θα μας κλείσει μέσα 10 χρόνια. Θα γελάμε με αυτό και μέσα σε ένα χρόνο δεν θα γελάμε πάλι. Δωμάτιο στην πρώτη του μορφή, ας πούμε. Έχουμε φέρει το πισάκι εδώ πέρα τα βασικά πράγματα. Αυτό για όσους θυμούνται είναι το δεύτερο PC που είχαμε κάτω στο Ηράκλειο. Το PC έχει μέσα Ryzen 2700, την Kraken με την LCD, μια MSI 260, τη σκέτου έχει τη Super και 32 GB RAM. Από εδώ λοιπόν θα κάνουμε τα live stream μας στην Αθήνα. Μιχάλη! Τι παραγγελία. Καλησπέρα. Έφερα την παραγγελία. Αυτό ζυγίζει μισό τόνο. Μαζί με τα πράγματα λοιπόν έχουμε και το πιο σημαντικό addition σε ένα στούντιο. Πόκα.
τυχομονώσεις οι οποίες έχουν συμπιεστεί με ειδική πρέσα. Έχουν συμπιεστεί, ρε μάλακα. Μαλάκα, αυτό εδώ μέσα έχει πάνω από 5.000 τυχομονώσεις, δεν βλέπεις έτσι. Τι είναι 5.000? Το έχουν συμπιέσει τόσο πολύ που η κυβαντική φυσική σε αυτό θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα, μια καινούργια γκαργκάντσο, μαλάκα. Μαλάκα, το έβαλε σε ζύπαρχείο, τι στον πούτσο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε τις τυχομονώσεις. Καλά, θα τις βάλουμε τώρα. Όχι, απλά θα τις βγάλουμε και θα τις απλώσουμε στη τέτοια. Εδώ, στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Γιατί είναι τόσο συμπιεσμένες που χρειάζονται νερό για να ξεδιψάσουν. Μην γελάς, όντως. Τις βάζεις κάτω και απλά κάνει ριβία ένα τεράστιο μπλοκ μέχρι τον ουρανό. Σήμερα θα κάνουμε κυρίες και κύριοι να σπίτρα στο Minecraft. Αυτό, χρειάζονται νερό για να ξεδιπλώσουν. Λοιπόν, ναι. Θες. Τι στο πούτσο, ρε μαλάκι. Τώρα μάλλον. Ρε μαλάκι, χιτζιάρι, τι στο πούτσο. Είναι αυτό, ρε μαλάκι. Μπορείς να μαντευστεί με. Θα το ανοίξω. Πούσι, είναι βόμβα. Μάνο, τόσο! Δεν μπορείς να προβλέψεις τι είναι. Δεν ξέρω κάτι περιμένει. Μικρόφωνο. Είναι αυτό που κάνει ηχογραφίσεις και καλά, ε. Το θανεύρισμα αυτό που ακούω, ρε μαλάκα. Ωραία, δείξε μας το μικρόφωνο. Μαλάκι είναι ωραίο, ε. Έχει εδώ ότι έχει Jane Lay, headphones, mute. Το χρειαζόμαστε το mute. Ωραία, ωραία, ωραία. Εδώ λέει ναι. Μαλάκα, αυτό τι θύρα, πού μπαίνει αυτό, ρε μαλάκα. Όχι, να μπει στον κόλο μου. USB και μικρόφωνο μπαίνει. Δείξω. Μπαίνει. Yeah. Α, μπρο, αυτό είναι επαγγελματικό, όχι μαλακίες. Είναι όντως πυκνωτικό μικρόφωνο, φίλε. Μπράβο, Genesis. Για να δούμε και τα ηχεία του Παύλου. Παύλο είναι. Πάμε, δεν μ' αρέσουν. Παύλο. Ε, μαλάκα, δεν ανοίγει. Πασανίζεται. Το πίνει από πάνω, ε. Είναι καπότα για μικρόφωνο. Εντάξει, δεν είναι αυτό το κακό υλικό που σκίζεται. Και είναι και RGB αυτό εδώ πέρα, τα rings. Ωραία, πάμε και στην καρέκλα. Να τη στήσουμε στα 4. Πάτρικ Αστερίας. Όχι, ο Πάτρικ είμαι. Κοίτα τι έκανε στο μαγείο. Πώς είναι ο μηχανισμός και τα ροδάκια. Απλά βλέπει γυμνές σε... Αυτό είναι το intro του James Bond, μαλάκα. Κοντά. Η πλάτη. Όμορφη. Ωραίο, matte black. Οι υπόψεις στους θεατές μας είναι πιο μαύροι από κοντά. Σε αυτό καθόμαστε. Σε αυτό καθόμαστε πάνω. Εδώ καθόμαστε. Αυτό είναι που αντέχει 150 καθρογκέμερς. Θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό το σημείο του βίντεο που ξέχασα να το πω από την αρχή. Το βλέπετε αυτό το γραφείο. Περιμένεις απάντηση. Βλέπεις αυτό το βουνό. Αυτό το γραφείο το έφτιαξα μόνος μου. Χωρίς βοήθεια. Στα χέρια σου, μαλάκα, σου πας στα πόδια. Λοιπόν, μαλάκες, έχω πιάσει να στείνω μόνος μου το γραφείο. Oh. Αυτό το γραφείο κανονικά φτιάχνεται από 2 άτομα. Επειδή, όπως όλοι ξέρουμε, ένας γραφείος κάνει για 2, μπορεί και για 4 και για 8. Άλλα επίπεδα. Μαστοράτζ από τις λίγες. Πάμε λίγο. Εδώ, άμα γίνει μαλακία. Ωραία, το δύσκολο έγινε. Πάνω από 30 κιλά, μαλάκα. Ορίστε το γραφιάκι μας. Αλλά έχει ωραίο μαξιλαράκι. Δεν είναι από αυτά τα δερμάτινα που κολλάει πλάτος και μένει πέτσα πίσω. Όταν λ***δες τον. Και τι γελάτε, το σε που είναι. Αλλο. Έλα. Πώς κάνεις μαλακιά. Όχι φίλε. Είσαι σίγουρος. Ναι. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι κυριολεκτικά η φάτσα του Έλληνα μηχανικού όταν σου λέει «Άσε ξέρω». Παύλο, έλα εδώ. Εάν πέσω, σε... Δεν πέφτεις, μπρο. Σπρώξτε. Πρόσεχε το καλωδιάκι, πρέπει να κουμπώσει εδώ πέρα. Έλα, ορίστε. Να σου κρυθώ το κάθισμα. Άμα θέλεις. Αμα θες δεν είπες. Α, ωραίο το πλακ σου. Το? Το πλακ. Το πλακ. Ευτυχώς δεν ξέρεις. Α, τη μαλακία. Μπρο, νομίζω ότι δεν σε χωράει καρέκλα. Για το ταλέντα είναι, για μένα. Παύλο, πες μου τι σημαίνει τα αρχικά IKEA. IKEA. Γιώτα κάπα εψιλον α. Ναι. Τι σημαίνει. Πες μου τι σημαίνει IKEA. Δεν ξέρω, τι μπορεί να σημαίνει. Εσύ θα μου πεις. Στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Γιώτα, ρε μαλάκα. Ποια λέξη υπάρχει από γιώτα, ρε μαλάκα. Υπάρχουν λέξη από γιώτα. Ναι, Ιόνιο Πέλαγος. Είναι απένα.
Ίδρωσα. Ίδρωσα. Λοιπόν, για το ultimate test. Αυτό θα είναι μόνο πω. Ω φίλε, εσύ δεν είσαι αυτός στο TikTok με τις πούτσες. Τώρα έχει ένα καλό που εξέχει. Το βάζουμε τώρα στο PC ή στο πάντο μας. Και σε πρίζα μπορούμε να το βάλουμε. Πω! Μερέντα! Μαλάκα είναι πολύ ωραία. Τι κάνεις ρε! Όχι! Η μη καρέκλα. Μιλάω τώρα για την καρέκλα. Παύλο, σήκω, δεν θα φέρνετε τα RGB ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα στο λενάτο. Νάτο ρε! Τι είναι αυτό, αυτό είναι το άλλο που συνδέθηκε. Την άλλη! Νάτο! Εδώ που είμαι, νάτο! Εκεί πέρα είναι. Έλα, μαλακά, νάτο! Φτιάξαμε την καρακίτσα μας, φτιάξαμε τα ηχιάκια μας, τα πάντα όλα. Θα κάνουμε και ένα mic test όταν έρθει η ώρα. Άμα θες να δεις mic test, πες στο τρόπο. Μπείτε τρόπο, live streams, link στην περιγραφή. Φυσικά μην ξεχάσουμε τις χωμονώσεις από την Arrow Zoom. Θα βρείτε link στην περιγραφή. Μην το βλέπετε έτσι. Μητσό, μητσό είναι το μητσό. Μα όταν μεγαλώσει, έχει δυο μάτια όμορφα και αγρόπους να σκλαβώσει. Τι γίνεται με αυτές τις χωμονώσεις? Εδώ μέσα είναι συμπιεσμένες κοντά. Καλένη, καρέλα. Μαλάκα, αυτό θέλει δύναμη, έτσι. Θέλει... Μην κόψεις κανένα δάχτυλο, μάνα. Αυτό θέλει να τα κόψω όλα εδώ πέρα. Κοίτα το μαλάκα. Αφού είσαι γρόθος, ρε μαλάκα, εντάξει. Τις παίρνουμε όπως είναι. Βρέχουμε. Την έχει ρίξει μέσα, έχει. Τα έχει. Βρέχουμε. Στάζουν όλα, στάζουν, έλα, σαν την. Και τσαπλώνουμε έξω. Και πέφτε από κάτω. Και σε μία μέρα είναι έτοιμες. Χάρη του μπατίνε, βέγγο τίνε, βέγγι κούλα τίνο. Μάλλον νίκο βάδι, λύσου βρετσίνο. Μάλλον και τα μου τρίνε. Προχώ αυτή τα βουλό στο κάθε τρύπα. Και εγώ τι φέρε να ψεκάσω όλο το τμήμα. Έχω μάθει, έχω τρώω, ξυπνητήλε. Ρε μαλάκα, σου λέω ότι θυμάσαι το μικρόφωνο! Θα τρελαθώ μαλάκα, θα τρελαθώ, αλήθεια, δεν μπορώ. Έστω μικροφόνου, ένα, ένα, δύο. Είμαι ο κράτος των θεών. Ευχαριστώ την Genesis για αυτή την όμορφη χορηγία. Peace. Έχω ξεκινήσει να ξέρεις. Απίστευτο ντεκόρ. Κοίτα.